Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα για ενημέρωση και των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων, επειδή θα μιλήσετε, να θέσω το εξής σε σχέση με την απόφαση της διάσκεψης των Πρόεδρων, η οποία υπήρξε επί της ουσίας της συζήτησης σε σχέση με το παρεπίπτον ζήτημα το οποίο έθεσε σήμερα ο αξιότιμος κύριος Δένδιας. Να πω δηλαδή ευθέως ευθύτατα ότι το ζήτημα που ετέθη δεν είναι ακριβώς για τη μία ή τις πολλές κάλπες, είναι για το αν θα υπάρχει η δυνατότητα ή η υποχρέωση, αυτό μπήκε σε ψηφοφορία, να υπάρχει για κάθε έναν εκ των αναφερομένων στην δικογραφία η επιλογή του κάθε βουλευτή για το υπέρ, κατά και παρόν. Ή να μην υπάρχει. Και το βασικό επιχείρημα με βάση το οποίο υπερψηφίστηκε τελικά η πρόταση για να υπάρχει και για τους 10 αυτή η δυνατότητα των υπολείπων βουλευτών, ανεξαρτήτως, επαναλαμβάνω, των 10 ή της μιας κάλπης, είναι ότι από κανέναν δεν μπορεί να στερηθεί το δικαίωμα να μην είναι τελικά στην πρόταση. Διότι η πρόταση απαιτεί κατά τον κανονισμό 151 ψήφους θετικές για να πάει κάποιος αναφερόμενος και να εξεταστεί από την προανακριτική, μάλλον από την εξεταστική των πραγμάτων ή όπως επιτροπή. Άρα, εάν μεν πηγαίναμε στην πρόταση και υπερψηφιζόταν για όλους μαζί, πακέτο, χωρίς να υπάρχει ψηφοφορία για κάθε έναν ξεχωριστά, και πάλι λέω, ανεξαρτήτως μία ή 10 καλπών, εάν πηγαίναμε σε αυτή την πρόταση, που ήταν η πρόταση των συναδέλφων, σεβαστή με τα επιχειρήματά της από την άλλη πλευρά, θα ήταν υποχρεωτικό και για τους 10 να είναι σε αυτή στη διάθεση της Επιτροπής ως αναφερόμενοι. Ενώ ο κανονισμός είναι σαφής ότι η παρούσα ολομέλεια και διαδικασία μπορεί για κάποιους εξ αυτών, με όσα στοιχεία κάθε κόμμα έχει ήδη τη δικογραφία εδώ και αρκετές μέρες για να συνυπολογίσει, για κάποιους εξ αυτών ενδεχομένους, με βάση το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, να μην τεθούν εξ υπαρχής στη διάθεση της Επιτροπής. Αυτό δεν μπορούσαμε να το αρνηθούμε σε κανέναν. Αυτή λοιπόν ήταν η ουσία της επιχειρηματολογίας επί των δύο προτάσεων και αυτό είναι και το ζήτημα με βάση το οποίο προχωράμε, έτσι όπως πολύ σωστά ερμηνεύσατε, κυρία Πρόεδρε. Ήθελα να τα γνωρίζουν αυτό αυτά οι κύριοι συνάδελφοι, οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, έτσι ώστε να γίνει συζήτηση επί της ουσίας πέραν των εντυπώσεων που ενδεχομένως καθένας θέλει να δημιουργεί. Λοιπόν.